Είμαι η Ευαγγελία Σταυράκη και εκπροσωπώ το βιβλιοπωλείο Συνδετήρας. Χαίρετε, είμαι η Βάλια Μπαρμπατιώτη και εκπροσωπώ το βιβλιοπωλείο Book & Art. Είμαστε στον κήπο του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλίνης. Ξεκίνησε η δεύτερη έκθεση βιβλίου, Στράτης Μυριβίλης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό φέτος ξανά, που βρισκόμαστε εδώ. Κάθε μέρα θα βρείτε μία ξεχωριστή παρουσίαση, οργανωμένη από το κάθε βιβλιοπωλείο. Σήμερα, ας πούμε, είναι Δευτέρα και διοργανώνει η κυρία Φωτίου. Έχει πολύ ωραία παρουσίαση με την κυρία Στάμου. Εμείς έχουμε υπογραφή βιβλίων, σαν Book & Art με το Σταντί τον Πανούριο. Κάθε μέρα γενικά υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο εδώ έχουμε από τον ψυχογειό με την Ευαγγελία. Μείνει την Πάρακλη. Κάθε μέρα θα βρείτε και κάτι διαφορετικό. Το ξεχωριστό είναι της Παρασκευής, που πάλι έχει ο συνδετήρας. Έχει παιδικό και είναι σημαντικό γιατί είναι η μόνη παιδική και η πρώτη παιδική που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται εκθέσεις στο νησί μας, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό το νησί του Στρατή Μυριβίλη, της Απφούς και όλων αυτών των γνωστών που υπάρχουν, καλλιτεχνών, ήταν κρίμα να μην αναδείξει τον πολιτισμό του και ό,τι υπάρχει σε αυτό το νησί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα νησί τουριστικό που θα βρούμε τη Σαρδελίτσα και το Ούζο. Έχει πολύ μεγάλη κληρονομιά από πίσω του. Σε εμάς το Book & Art έχουμε κατά αποκλειστικότητα το Μπατάκι και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει μια επιλογή από εκδόσεις που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως είναι Άγρα, Πόλη, Σίκαρος. Έχουμε έτσι επιλέξει πολύ αγαπημένα μας βιβλία για να προτείνουμε στον κόσμο. Το Συνδετήρα φέτος εκπροσωπούμε τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και μετά και εμείς έχουμε μια ευρεία γκάμα. Έχουμε ένα αφιέρωμα στη Σμύρνη, βιβλία για τη Σμύρνη, που είναι και για μεγάλους και για μικρούς. Και υπάρχουν μετά πολύ παιδικό, διάφορα ψυχοσωματικά και ιστορικά. Επειδή η Ευαγγελία έχει διαλέξει πάρα πολύ ωραία κομμάτια, βλέπω να παίρνω μάλλον κάτι σε σχέση με μαγειρική, γιατί έτσι τώρα το φαντάστηκα. Εμείς ψωνίσαμε χθες ήδη το καινούριο βιβλίο του Στράτη Πανούριο, το «Γιατί σε χώρισα». Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή αγορά. Έχει χιούμορ, είναι ωραίο. Έχει χιούμορ, είναι καλογραμμένο, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Οι εντυπώσεις πολύ καλές. Είναι σαφώς πιο άρτια οργανωμένη σε σχέση με πέρυσι και μας έδωσε πολλές ιδέες για μια αρτιότερη οργάνωση για τον επόμενο χρόνο, για το 2023. Προσβλέπουμε σε μια περισσότερο εστιασμένη και θεματική έκθεση για τον επόμενο χρόνο, με περισσότερους συγγραφείς, περισσότερο προσεγμένες δουλειές και μια σαφώς καλύτερη οργάνωση από πλευράς των βιβλιοπωλείων, γιατί η οργάνωση από πλευράς του Δήμου ήταν άψογη. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή υπερέβαλε αυτόν ως προς τη φετινή έκθεση βιβλίου και υποσχόμαστε ότι του χρόνου θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες, οι ιδέες είναι πάρα πολλές και ήδη έχει αρχίσει η πρώτη φάση υλοποίησης αυτών των ιδεών για τον επόμενο χρόνο. Όπως ξέρετε, εμείς δίνουμε έμφαση πρώτα απ' όλα στην τοπική πνευματική παραγωγή. Αυτό είναι που θέλουμε να προωθούμε μέσα από τις εκθέσεις, οπότε έχουμε συγκεντρώσει όσα περισσότερα βιβλία μπορούσαμε, βιβλία που είτε εκδίδονται στη Λέσβο είτε εκδίδονται σε άλλες περιοχές αλλά αναφέρονται στο νησί μας, τόσο δοκίμια όσο και κείμενα λογοτεχνίας, πεζογραφίας και ποίησης. Πέρα από αυτό, το φετινό αφιέρωμα όσον αφορά τους εκδότες της Αθήνας είναι η συνεργασία μας με τον εκδοτικό οίκο Διόπτρα, όπου έχει βιβλία τόσο λογοτεχνικά διαφόρων κατηγοριών και βαρύτητας. Τα τελευταία χρόνια κάνει μια πολύ σημαντική εκδοτική προσπάθεια για το δοκίμιο. Ας μην ξεχνάμε ότι λόγω κρίσης το αναγνωστικό κοινό έχει στραφεί πολύ στο δοκίμιο, στα ιστορικά, πολιτικά και στα βιβλία γεωγραφίας βέβαια. Είναι εντελώς καινούριο είδος για την ελληνική εκδοτική παραγωγή που πηγαίνει πολύ καλά. Όπως πάντα βέβαια υπάρχουν τα παιδικά βιβλία και η εκπροσώπηση πολλών άλλων εκδοτών στους πάγκους μας. Βλέπουμε τις εκδόσεις Καστανιώτη, βλέπουμε εκδόσεις Άγρα, εκδόσεις Αστάρτη, εκδόσεις Δώμα, Αντίποδες και πολλά άλλα βιβλία από μικρότερους εκδοτικούς οίκους. Μην ξεχνάμε τις εκδόσεις Εστίας βέβαια, τις αγαπημένες μας εκδόσεις Ευρασία και πολλές πολλές άλλες. Δεύτερη έκθεση βιβλίου στη Μυτιλίνη, οι εντυπώσεις σας. Εξαιρετικές, αν και ο κόσμος ακόμα δεν το έχει μάθει και δεν βλέπω να έχει συμμετοχή πολύ, αλλά πιστεύω με τις μέρες ότι θα έρθει. Σήμερα θα κάνουμε, χτες έγινε μια παρουσίαση βιβλίου, σήμερα κάνουμε το βιβλιοπωλείο Φωτίου
μία παρουσίαση με την κυρία Στάμου, η οποία είναι ψυχολόγος και θα μας παρουσιάσει τα κορίτσια που γελούν. Θέλετε να μας πείτε τι βιβλία θα συναντήσουμε στο περίπτερό σας? Λογοτεχνικά, παιδικά, εφηβικά, ψυχολογικά, μυθιστορήματα, όλη την γκάμα των βιβλίων που υπάρχουν. Από μηνών μέχρι 100 χρονών. Λέγομαι Μουσάλας Άγγελος, είμαι ένας από τους ιδιοκτήτες της εταιρείας Μύθος Group εκδοτική. Έδρα μας είναι η Μυτιλίνη. Σήμερα εδώ είστε στο περίπτερο που εκθέτουμε κάποια κομμάτια από τη δουλειά που κάνουμε. Σε αυτό το περίπτερο μπορείτε να συναντήσετε την πρώτη μας δουλειά που είναι και επαιτειακή, ήταν τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης του νησιού, την 1912, που ήταν η πρώτη μας δουλειά στην εταιρεία και ουσιαστικά ήταν μια αναπαραγωγή, δεύτερη έκδοση. Μας έκανε την τιμή ο κύριος Μολίνος να μας δώσει την άδεια να το επαιτειακά τότε, και από εκεί και πέρα κάποια δείγματα γενικότερα της δουλειάς μας. Εμείς δίνουμε έμφαση στην ιστορία του νησιού και των νησιών. Μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός της Λέσβου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και να αναδείξουμε, διότι η προσωπική μας άποψη, εμείς ξεκινήσαμε την εταιρεία ιδεολογικά, θεωρούμε ότι η Λέσβος είναι ένα άκουπο διαμάντι. Και πολλοί που επιχειρούν να το κόψουν δεν έχουν την τέχνη να το κόψουν. Προσπαθούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι να δώσουμε μια μεγάλη έμφαση το τι πλούτο παρουσιάζει αυτό το νησί και γενικότερα το Αιγαίο και πόσο ελληνικό είναι αυτό το νησί. Ποια βιβλία θεωρείτε από αυτά που βρίσκουμε εδώ ότι θα πρέπει σίγουρα ένας Λέσβιος να τα έχει στη βιβλιοθήκη του? Αυτό που θεωρώ ότι είναι κληρονομιά του κάθε Λέσβιου είναι η τελευταία μας έκδοση αυτής εδώ της κασετίνας, η οποία είναι μια συλλεκτική και αναφέρεται στη συμμετοχή των Λέσβιων στον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα του Γένους από το 1821 και μετά. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά του στρατήτου αναγνώστου του ιστορικού, η οποία καταγράφει τις άγνωστες πτυχές των Λέσβιων από το 1821 και μετά. Και σας πληροφορώ, επειδή μεγάλωσα με μια λογική κάποιων ανθρώπων ότι τι κάναμε, όχι, κάναμε πάρα πολύ, δώσαμε πάρα πολλούς τόνους αίματος και πάρα πολύ χρυσό για να μιλάμε ελληνικά σήμερα και να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτή η κασετίνα είναι μια παρακαταθήκη για κάθε οικογένεια από παιδιά, όπου αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το οποίο μας πήρε χρόνο να βρούμε τον τίτλο, το Ελληνική Εθνική Ταυτότητα, γιατί είναι πολύ σημαντική ταυτότητα στη Λέσβο και έχει μεγάλη επιρροή ο χριστιανισμός σε αυτό. Και το δεύτερο που πρέπει να είναι σε κάθε λεσβιακό σπίτι είναι ένα πιστό αντίγραφο του Αυθεντικού Ταμείου που λέγεται Βιβλίο Εισφορών υπέρ των αναγκών της Μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος. Αυτό ήταν ένα κρυφό ταμείο που αν έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών τότε θα τους εκτελούσαν όλους, και είναι αρκετές χιλιάδες άτομα μέσα. Είναι εισφορές των Λέσβιων πατριωτών και στο να φτιάξουν σχολεία και στο να πάρουν όπλα και στο να εκπαιδεύσουν όλο το νησί και να σπείρουν αυτή την συνείδηση. Φυσικά, επειδή επίσης αυτό το βιβλίο κλείνει ένα κενό. Ξεκινά από το 1821 και κλείνει με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς το είχαμε προβλέψει και είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, που του χρόνου γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της μίας από τις πλέον πετυχημένες διεθνείς συνθήκες στον κόσμο. Διότι από τότε ένα μικρό κομμάτι πήγε να αμφισβητήθηκε, αλλά κατά μέσο όρο κρατιέται σταθερά. Αυτό λοιπόν που φαίνεται εδώ πέρα ήταν τα χρήματα που έδωσαν, είναι τα πρακτικά και οι συμμετοχές όλων των Λέσβιων, μεγάλες και μικρές οικονομικές εισφορές. Υπάρχουν άτομα που έχουν δωρήσει και 40 και 60 κιλά χρυσό εδώ μέσα. Καταλαβαίνετε, ακόμα και σήμερα το νούμερο είναι μυθικό. Και με αυτά τα λεφτά βοήθησαν την κεντρική εξουσία στις διαπραγματεύσεις να ενταχθούμε στην Ελλάδα. Διότι ουσιαστικά τι έγινε? Το 1912 κατελήφθη το Βόρειο Αιγαίο από τον Ελληνικό Στόλο. Η Ελλάδα γίναμε το 23 με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ετοιμαζόμασταν όμως γι' αυτό. Και
εδώ είναι και τα πρακτικά και όλες οι σφορές αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια ιστορία του κάθε λέσβιο ή γραμμένη και αυτό θα πρέπει να το έχει καθένα σπίτι του. Για μένα είναι το πλέον σημαντικό σε αυτή τη φάση. Το δικό σας αγαπημένο βιβλίο? Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα μικρό βιβλίο. Είναι το Στρατή του Μολύνου, το οποίο λέει Λέσβος ένας ολόκληρος αιώνας. Όταν το παραλάβαμε στην αποθήκη, πήγαινα για μπάνιο. Το πήρα και έπιασα να το βλέπω και ουσιαστικά με πήρε 2-2,5 ώρες το διάβασα και κάλυψα σαν μυτιλινιός πάρα πολλά κενά για την πόλη που ζω. Μου ζωντάνεψε κάποια κομμάτια που μου λείπαν. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο είναι αυτό εδώ, τα διάντροπα του Κλείδωνα, το οποίο ουσιαστικά καταγράψαμε από τρεις πηγές, τρία άτομα, όλη την προφορική παράδοση και επίσης παρουσιάζουμε αυτό σαν παρουσίαση στη Δευτέρα 11 του μήνα, όπου θα κάνουμε αναπαράσταση το έθιμο του Κλείδωνα και θα μπορεί και τα διάντροπα και θα φέρουμε πίσω ένα, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου, που αυτό συνοδεύεται με ένα CD όπου έχουν καταγραφεί από 7 συμπολίτες μας σε στούντιο, έχει καταγραφεί όλη αυτή η μαρτυρία. 6 του μήνα παρουσιάζουμε ένα ιστορικό μυθιστόρημα της Μαρίας Αναγνωστοπούλου, της συγγραφέας, σχετικά με την στα πλαίσια των 100 χρόνων μικρασιατική καταστροφή. Αυτό έχει τίτλο το «Μπορώ ακόμα και ονειρεύομαι». Αφορά κάποιο μέλος της οικογένειάς της και τι ταλαιπωρία πέρασε. Ξεκινάει το διήγημα αυτό, το μυθιστόρημα, από το 1912-13 και τελειώνει το 1974. Ξεκινάει από Αϊβαλή, περνά Μυτιλίνη, φτάνει μέχρι το Παλάτι και μέχρι το Παρίσι. Είναι ένα πολύ καλό. Το παρουσιάζει η γνωστή γλωσσολόγος η Αγγελική Ράλλη, ο καθηγητής κοινωνιολογίας κ. Μανούς Μαραγκουδάκης, η Κλειώ η Χατζηδάνιλ, και κομμάτια του βιβλίου θα τα διαβάσει η κυρία Δαφιώτου.